Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον εξωτικό χώρο της Δοξοβολίας. Μαζί μας ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Δοξοβολίας, ο κύριος Ανδρέας Θεοφυλάκτου, ο οποίος όμως λόγω της φιλίας μας θα μου επιτρέψει να τον φωνάζω Ανδρέα. Ανδρέα, λοιπόν, σε βρίσκουμε στον χώρο σου και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μιλώ και το λέω και το εννοώ, θα εξηγήσουμε στην πορεία γιατί. Μιλώ με έναν άνθρωπο, με έναν πρόεδρο, ο οποίος διακρίνεται για την πρακτικότητα, τη δημιουργικότητα, αλλά και πολλά άλλα στοιχεία θα μας τα πεις εσύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα φίλε Γλάπκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, θα περιμένω να πιούμε καφέ μας. Έχουμε και καταστάσεις τοξοβολίας καφετέρια, η οποία είναι πολύ υπερσύγχρονη, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από οποιαδήποτε άλλη καφετέρια. Και θα σε διορθώσω μόνο ότι αυτό δεν είναι το μόνο σε εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή από την αρχή, θα έχουμε σέντε, να έχουμε και δεύτερες και τρίτες εγκαταστάσεις. Οι δεύτερες είναι στο Ομοσπονδιακό στάδιο της Πύλας, πάρκο Τοξοβολίας όπως το έχουμε ονομάσει. Γι' αυτό αναφέρθηκα ότι είσαι δημιουργικός, αγαπητέ Ανδρέα, ακριβώς γιατί μέσα από τις δικές σου και τον Νόκες, φαντάζομαι και τους συναδέλφους σου, τους συνεργάτες σου, με δικές σας προβουλίες και δικά σας έξοδα, χωρίς να επιβαρύνετε το κράτος, τον ΚΟΑ ή οτιδήποτε άλλο, φτιάξατε εκπληκτικά σημεία διαγωνισμού και συναγωνισμού. Θεωρώ ότι κάνουμε μια εξαιρετική οικονομική διαχείριση. Αν δεν περίπτωση ο σπίτι σου θα πέσει ένας πλακώσει. Σίγουρα ο ΚΟΑ μας δίνει κάποια λεφτά, αρκετά λεφτά και τους ευχαριστούμε. Αλλά δεν χρειάζεται η συνδρομή των χορηγών, των μελών μας. Αλλά η παραπάνω, πάνω απ' όλα είναι η καλή οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας μας. Όπως φτάσαμε στο σημείο, ναι, να φτιάξουμε ένα γήπεδο στην Πύλα. Ένας χώρος που ήταν πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστείτε πώς μπορεί να ήταν και πώς είναι σήμερα, χωρίς να χρειαστούμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος ή από τον ΚΟΑ. Ανδρέα, μιλήσαμε λίγο για την τοξοβολία. Ας πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πότε ανέλαβες, τι ανέλαβες και σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ένας πρόεδρος που αναλαμβάνει μια νομοσπονδία, σίγουρα κάποιοι άλλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Έβαλα μια δική μου πρακτική. Το 2017 εκλέγηκα μέσα από μια πολύ δύσκολη εκλογική διαδικασία. Θέλω να λέμε τις αλήθειες. Εκλέγηκα με ένα συνδυασμό ανθρώπων που με βοήθησαν και με στήριξαν να γίνω πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τους ευχαριστώ. Όμως σε 6 μήνες έχω συνεργαστεί μέχρι σήμερα 5 χρόνια με αυτούς που δεν με στήριξαν στις εκλογές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι... έχω συνεργαστεί και σιγά σιγά φέρνω και εκείνους που κάναν παράπονο που τους άφησα πίσω κοντά για να γίνουμε μια οικογένεια. Διότι θεωρώ ότι χρησιμοποίησα ανθρώπους που είχαν βαθιά γνώση του αθλήματος. Ναι, δεν έχω λόγο να το κρυφτώ, είναι πραγματικότητα. Η Ομοσπονδία Τοξοβολίας έχει τιμωρήσει και κόσμο. Έχουμε βάλει ποινές μέχρι και σε 1-2 χρόνια. Έχουμε προχωρήσει στη δικαστική, αλλά έτσι είναι οι νόμοι. Αν δεν υπήρχαν οι νόμοι, θα κρατούσαμε τα αυτοκίνητα όλοι. Κουτσί, στραβή, σωστή, να κρατάμε ένα αυτοκίνητο, να τρέχουμε 250 χιλιόμετρα στον δρόμο. Ναι. Υπάρχουν νόμοι, αυτό το νόμο το κρατάμε. Υπάρχει μια καλή αυστηρότητα, αλλά είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που έχουμε φτιάξει από το γραφείο τύπου, που νομίζω ότι η Ομοσπονδία Τοξοβολίας είναι, να μην πω η καλύτερη όσον αφορά τα social media, με την Τόνια Ματσουκάρη να κάνει εξαιρετική δουλειά, αφιλοκερδώς, εθελοντικά. Από την ομοσπονδιακή ομάδα μας με 8 ομοσπονδιακούς προπονητές, με έναν budget μόνο 16.000 ετησίως, με φυσιοθεραπευτές και όλα αυτά δημιουργώντας ένα τεράστιο οικοδόμημα, το οποίο θεωρώ το ίσπραξα με την εκλογή μου στην Ολυμπιακή Επιτροπή, με την εκλογή μου στην Παραολυμπιακή και φυσικά ως αρχικός αποστολής των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην τοξοβολία δεν νιώθω ότι έχω τόσο πολύ σεβασμό όσο αναλαμβάνω έξω, διότι έχω αφήσει ανθρώπους που για πολλά χρόνια ήταν το δέντρο και εκείνους που έβλεπαν το δέντρο. Η τοξοβολία αυτή τη στιγμή στόχος είναι να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα. Έχω κλείσει μόλις 5 χρόνια, 2 χρόνια πανδημίας. Έχουμε διοργανώσει 6 διεθνείς αγώνες με ρεκόρ συμμετοχών πέρσι 215 αθλητές από το εξωτερικό, 9 προέδρους. Και νιώθω ότι το Αφροδάιτ με την έννοια κάποιο γίνεται θεσμός και ταυτόχρονα δεν είναι πλέον μόνο τοξοβολία, έχει ενταχθεί στο Αφροδάιτ και θα είσαστε εκεί. Η Ομοσπονδία Μπριτζ έχει ενταχθεί η Ομοσπονδία Χορού στο κομμάτι αυτό και σιγά σιγά ένα θεσμός που ξεκίνησε από μια τρέλα των τοξοβόλων. Σιγά σιγά θα γίνει ένας παγκύπριος θεσμός ή και παγκόσμιος, αν θέλετε, γιατί οι συμμετοχές από ξένες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Με όλα αυτά που είπες, καταλαβαίνω ότι μέσα από αυτά τα χρόνια και μέσα από αυτές τις διοργανώσεις
Έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον του κόσμου για την τοξοβολία. Είχε αυξηθεί σημαντικά. Θεωρώ, αν δεν απατώμε, ότι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία μπορεί να είμαστε και 40 στη λίστα, μέσα στις 40 πρώτες χώρες όσον αφορά αθλητές, παρόλο που η Κύπρος είναι 1 εκατομμύριο κατοίκη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσους πολλούς τοξότες έχουμε. Η πανδημία μας τύχησε πάρα πολλά. Μας τύχησε την πανδημία, ήταν κλειστά τα γήπεδα, στα σωματεία μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντάξει, εδώ στη Λευκοσία, αντιλαμβάνεστε, είναι ευλογημένοι. Βλέπετε τι πράγμα έχουμε φτιάξει. Όλο αυτό είναι κρατικό, θέλω να το πω και ξέρω ότι τα λέω και δεν φοβάμαι κανένα. Αυτό είναι ένα κρατικό κτίριο. Θεωρώ ότι το πιο καλό συντηρημένο κτίριο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Μας το έχουν μισθώσει και το συντηρούμε με μόνο 9.000 ευρώ το χρόνο κρατικά λεφτά. Όλα τα υπόλοιπα τα βάζουμε εμείς. Και βλέπεις ότι είναι ένα οικοδόμημα το οποίο ντρέπεσαι να μπεις μέσα με τις ελιές, με την τοπιοτέχνηση, με τα κυπαρίσια και όλα αυτά. Φυσικά ο ΚΟΑ συνδράμει ό,τι τους ζητήσω, η αλήθεια, γιατί νιώθουν και οι άνθρωποι ότι ό,τι δώσουν βγαίνει σωστά. Μιλάμε για πόσα σωματεία στην Κύπρο. Πολύ ωραία ερώτηση. Είμαστε 31 σωματεία και στόχος μας είναι να γίνουμε 40, συνεχώς αυξάνονται τα σωματεία. Προσπαθούμε όμως να μην γίνονται σωματεία αυτά τα οικογενειακά που είναι της πλάκας, ο πατέρας, ο αδερφός και η θεία. Προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλα σωματεία. Έχουμε όμως μεγάλα σωματεία και νιώθω ότι το Αθήνα μεγαλώνει αρκετά. Αυτά τα 31 σωματεία μεταφράζονται σε πολλούς αθλητές. Είμαστε σχεδόν, βλέπετε και από τη γραμμή βολής εδώ που είναι με πανδημία και έχει υπάρχει όριο. Σκεφτείτε να μην υπήρχε όριο. Θεωρούμε ότι υπάρχουν σχεδόν ενεργοί αθλητές γύρω στους 250 με 300. Όλων των ηλικιών. Είναι όλων των ηλικιών και έχουμε κάνει και μεγάλες αλλαγές στον τόπο πρωταθλήματος. Δηλαδή, και είχαμε κριτική από τα σωματεία και τους προέδρους, όμως θέλαμε να αλλάξουμε το άθλημα, να το κάνουμε πιο, δεν πάρουμε σε επαγγελματικό, αλλά πιο σωστό ως προς την πράξη. Δηλαδή, βάλαμε πλέον θεσμό δελτία υγείας. Στην πρωτοπόρη, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα το κάνει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία τώρα, βάλαμε το θεσμό του γυμνασίαρχου, βάλαμε παρατηρητή, βλέπετε ότι οι κριτές μας είναι πλέον με στολές. Άρα έχουμε φτιάξει ένα κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο νιώθω ότι είναι πάρα πολύ καλό, οι αθλητές μας είναι με τις στολές. Κάποτε έτσι υπάρχουν κάποια τρόλ ότι φτιάχνουμε στρατό γιατί είναι πάρα πολλοί οι αθλητές. Αλλά είναι πολύ δεμένοι όμως και είναι πραγματικότητα. Ο τέλος του αθλητισμού πρέπει να έχει ήθος και πρέπει να έχει σεβασμό. Είναι πειθαρχία, λίμωνο. Αν είσαι ένα άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θα σε ρωτούσα σαφέστατα τις ακαδημίες. Ακαδημίες ενώ παιδιά, αν είναι 10, 12, 8, 15. Γι' αυτό αγαπάω, το ξέρεις. Είναι ωραίες ερωτήσεις. Το λέω και το φωνάζω και θα συνεχίσω να το φωνάζω. Με παρακολουθείς και στο social media που δεν διστάζω να γράψω εκείνα που θέλω να γράψω. Η Ομοσπονδία αναπτύσσει τις ακαδημίες με τους ομοσπονδιακούς προπονητές νέων. Καλύπτουμε δηλαδή τις ανάγκες των σωματείων. Όμως, και το λέω ξεκάθαρα, και τα σωματεία πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί ούτε η Ομοσπονδία σου προσφέρει γήπεδα, η Ομοσπονδία σου δίνει στολές, η Ομοσπονδία σου στείλει στόχους, η Ομοσπονδία να σε προπονεί. Πρέπει να λάβουν και τα σωματεία τους ρόλους τους. Τις ακαδημίες αφορούν ξεκάθαρα το κομμάτι το σωματείο μας. Η Ομοσπονδία όμως είναι εκεί να παρέχει κάθε ανάγκη που χρειάζεται ένα σωματείο στην ενίσχυση, στα σεμινάρια προπονητών κτλ. Νιώθω όμως ότι έχουμε καλά βλαστάρια. Μπορεί να μην είμαι πρόεδρος εγώ, γιατί σε μια φάση πρέπει να φύγω να μπει κάποιος άλλος και εύχομαι να είναι καλύτερος από μένα για τα καλύτερα πράγματα από μένα. Αλλά θεωρώ ότι η τοξοβολία σε 10 χρόνια με αυτά τα παιδιά, εάν μείνουν στον αθλητισμό και δεν μας τους χαλάσει ο στρατός και το πανεπιστήμιο, θα πρωτοστατεί και θα το θυμηθεί. Μια που το ανάφερε στρατό και πανεπιστήμιο, υπάρχει πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο αγωνίζεται στο ποδόσφαιρο έχει όλα τα καλά. Να βγει, να αγωνιστεί, να προπονηθεί κτλ. Έχει την ίδια. Στην θητεία μου αυτό. Στηρίξη. Το έχουμε καταφέρει και αυτό. Ναι. Όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήθελα. Ναι. Θεωρώ ότι μπορούσε να βοηθήσουν περισσότερο. Δηλαδή, είναι άδικο ένας που παίζει πρώτη κατηγορία τοξοβολίας και μπορεί να πάει μετάλλιο να συγκρίνεται με έναν του ποδοσφαίρου γάμα κατηγορίας. Υπήρξε σαν ποδόσφαιρο και το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μπει στο αθλητικό σχολείο όμως και στο στρατό υπάρχει καλύτερη μεταχείριση. Εξάλλου νιώθω ότι η τοξοβολία, παρόλο που δεν έχουμε επιτυχίες, να μην κροϊδευόμαστε. Ναι. Δεν έχουμε εκείνες επιτυχίες που θέλαμε. Νιώθω ότι το βλέπεις και εσύ από την Ολυμπιακή Επιτροπή πρωτοστατεί. Δηλαδή, τώρα έχουμε παρουσιάσει 6 σεμινάρια. Δεν νιώθω. Είμαι δημοσιογράφος χρόνια και μπορώ να το μιλάω. Δηλαδή, δεν έχω γνωρίσει ποτέ μια ομοσπονδία να κάνει 6 σεμινάρια. Αλλά δεν είναι ο Θεοφυλάκτου που το κάνει. Είναι η ομάδα μου, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι όλοι αυτοί που το κάνουν με πάθος, εθελοντικά. Κάνουμε διεθνείς αγώνες σε πληροφορικό γλαύκο 6 χρόνια.
δύσκολο να κάνει διεθνείς αγώνες και δεν έχει πληρωθεί ένα άτομο για μία εργασία. Είναι όλα εθνοτικά. Απλά τους προσφέρουμε καμιά διαμονή και καμιά διατροφή. Αντιλαμβάνεσαι, θα ήταν άδικο να μην συμβαίνει. Κάτι μου αρέσει εσένα, Αντρέα, είναι ότι βάζεις ψηλά τον πύχη, φροντίζεις να τον περνάς και αυτό είναι ευχάριστο. Ποιος είναι ο επόμενος ψηλός πύχης για σένα? Έλεγα ότι λέμε σώση είναι αδικημένη. Αυτό το γήπεδο εδώ θα το προχωρήσουμε σε μια άλλη ανακαίνιση, θα το ολοκληρώσουμε. Θέλουμε να κάνουμε και χώρους να μπορούν να μείνει ο κόσμος. Ήδη φτιάξαμε τα ντους, προσπαθούμε να φτιάξουμε γυμναστήριο. Θα φτιάξουμε αποθηκευτικούς χώρους, γιατί έχουμε και άλλα γήπεδα. Πρέπει να βάλουμε ένα συγκεκριμένο τόπο που να μπαίνουν οι μπογιές, όλα αυτά. Γιατί η ομοσπονδία δύσκολη, έτσι, να μην γελιόμαστε. Έχει μπογιές, έχει σφυριά, τιμολόγια, αποδείξεις. Είναι τεράστια η ομοσπονδία. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας, έτσι. Φτιάξαμε γήπεδο στη Λάρνακα, φτιάξαμε Ολυμπιακό προπονητήριο στην Αμόχωστο. Ξεκινήσαμε με τον υπουργό τον Καρούσο. Ένα ωραίο γήπεδο στην Αγία Νάπα, Στολίδη, με θέα τη θάλασσα. Αλλά μόλις έγινε υπουργός, το γήπεδο αυτό έμεινε στάσιμο. Μίλησα με τον Δήμαρχο, αλλά ήταν ο κορονοϊός. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξανακάνω μια συζήτηση. Και μόνο στόχος, ναι, είναι το γήπεδο στη Λέμεσο. Έχω διαπιστεύσεις και διαπίστωση, αν θέλεις καλύτερα, από το Δήμαρχο Λεμεσού ότι θα προχωρήσουμε γήπεδο επιτέλους και στη Λέμεσο. Και φυσικά θα σταματήσουμε. Έχουμε και στην Πάφο. Και έχουμε και άλλες ιδέες και άλλα πράγματα. Στο κομμάτι είναι μεγάλη επίβολα τα σχέδια, έτσι. Πάντα και τα πετυχαίνουμε όλα. Μάλιστα. Να πούμε κάτι τελειώνοντας, ότι αρχίζει μια συνεργασία τηλεοπτική, θα την έλεγα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, μας χαροποιεί πάρα πολύ. Θα παρουσιάζουμε αγώνες, συνεντεύξεις, όπως ξεκινάμε βεβαίως με τον πρόεδρο, βεβαίως θα αποταθούμε σαφέστατα στους αθλητές. Θα κάνουμε live streaming και όλα αυτά μέσα από τη σελίδα την δικιά σας, ώστε να φτάνει ο κόσμος πρώτα της τοξοβολίας κοντά του, στο δικό του άθλημα, αλλά και βέβαια για την προβολή περαιτέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που αφήσατε τον χρόνο σας. Ήρθατε εδώ για ένα άθλημα που δεν έχει πολύ προβολή. Όταν θα ανέβει, θα δείτε πόσα like παίρνει. Και αυτό το έχουν διαπιστώσει και οι δημοσιογράφοι σε ιστοσελίδες άλλες. Όταν βάζουν μια είδηση τοξοβολίας, πραγματικά είναι περισσότερα like, share από ότι μια ποδοσφαιρική είδηση. Και η Ομοσπονδία σίγουρα θα προσπαθήσει να βοηθήσει και εσάς την προσπάθεια αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, φίλε Γλάφκο, ο φίλος Νίκ που είναι πίσω από τις κάμερες, που ήρθατε εδώ. Και τελειώνοντας, θα πάω το ωραίο μας καπουτσίνο και το λέω ξανά. Το εύστοχο είναι μια καφετέρια που δεν έχει να ζηλέψει από καμιά καφετέρια στη Λευκοσία. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε να φάμε ή θα μας ταΐσεις εδώ. Εδώ φάμε ό,τι θέλετε. Απλά να το ξεκαθαρίσω και αυτό, ακόμα και η καφετέρια που είναι, ντρέπεσαι να μπει μέσα, μας τύχησε όσα μας τυχίζουν τα υπόλοιπα. Μηδέν. Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη, για αυτή την πρώτη, αν θέλεις, συνέντευξη, γιατί θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε πολλές φορές και αγωνιστικά, τι γίνεται στο κομμάτι το αγωνιστικό. Οπότε βάζω άνω τελεία και συνεχίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.